Ο κύριος Ματθαίος Ψαραδάκης νομίζω έχει σηκώσει το χέρι του προηγουμένως. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραπαζίκο και κυρία Φρακοπούλου. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Καλημέρα, Συγχαρητήρια Ματθαίε. Για την παρουσίασή σας και τα επιτεύγματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου. Είναι γεγονός πως και στη γη και στο διάστημα θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα ηλεκτρονικά συστήματα από τις βλαπτικές ιονίζουσες ακτινοβολίες. Ποιες πρέπει να είναι λοιπόν οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά ενός υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζει επαρκή ακτινοπροστασία από την κοσμική ή οποιαδήποτε άλλη ιονίζουσα ακτινοβολία? Θα ήθελα να μου συγκρίνετε συγκεκριμένα τα κράματα, ας πούμε, αλουμινίου ή μολύβδου με τα πλούσια σε υδρογόνο πολυμερή. Τι συμβαίνει όταν φωτόνια ή σωματίδια υψηλής ενέργειας και διεισδυτικότητας αλληλεπιδρούν με αυτά τα υλικά? Ναι. Ανάλογα με το είδος ακτινοβολίας που έχουμε, διαφοροποιούνται και τα υλικά. Πράγματι, η ακτινοβολία υπάρχει και η κοσμική ακτινοβολία, επηρεάζει και όλους μας. Βέβαια, στη Γη είμαστε προστατευμένοι λόγω της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού πεδίου. Διαφοροποιείται, όπως δείξαμε, και τα επίπεδα της ακτινοβολίας ανάλογα με το ύψος. Υπάρχουν διάφορα υλικά, τα οποία πρέπει να τα επιλέξουμε ανάλογα με την ακτινοβολία την οποία έχουμε. Γιατί τα υψηλονεργειακά σωματίδια, είτε είναι φωτόνια, είτε είναι πρωτόνια, στην κοσμική μας απασχολούν περισσότερο τα πρωτόνια. Όταν αλληλεπιδρούν με βαριά υλικά, όπως είναι το μολύβι, τότε ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν δευτερογενή σωματίδια. Οπότε μπορεί να αυξάνουν ουσιαστικά τα επίπεδα ακτινοβολίας. Άρα θα πρέπει να επιλέξουμε κατάλληλο υλικό, κατάλληλο πάχος, ώστε να μην αυξάνουμε τα επίπεδα ακτινοβολίας λόγω δευτερογενών σωματιδίων. Και όταν λέω δευτερογενή σωματίδια, συνήθως αυτό που μας απασχολεί είναι τα νετρόνια, τα οποία μπορεί η ποσότητά τους να είναι λιγότερη, ο αριθμός τους να είναι λιγότερος, ο τρόπος όμως που αλληλεπιδρούν είναι τελείως διαφορετικός και είναι πολύ πιο βλαβερά, ας το πω έτσι, απλά χοντρικά. Άρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δευτερογενή σωματίδια. Ούτε από φωτόνια υψηλοενεργειακά, τα οποία θα αλληλεπιδράσουν και θα κάνουν τις λεγόμενες αντιδράσεις, λέγονται spallation αυτές οι αντιδράσεις, spallation και fragmentation. Κυρίως έχουμε spallation αντιδράσεις. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δευτερογενή σωματίδια. Άρα θα προτιμήσουμε πιο ελαφριά υλικά, υδρογονοειδή υλικά. Γι' αυτό και ανάφερα ότι στο Orion χρησιμοποιούμε το νερό ως υλικό θωράκισης, το νερό που ούτως ή άλλως θα μεταφέρουν, γιατί θα πρέπει να πιούν νερό, ενώ είναι το καλύτερο υλικό θωράκισης ταυτόχρονα, που μπορούν πολύ γρήγορα και πολύ εύπλαστα, μέσα σε ειδικούς σάκους, να κάνουν ένα cave. Άρα γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τέτοια υλικά και όχι βαριά υλικά. Ένας επιπλέον λόγος στο διάστημα είναι και το βάρος. Δεν θέλουμε βαριά υλικά. Άρα ο πιο έξυπνος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τέτοια υλικά, πολυμερή υδρογονιδή υλικά. Mm-hmm. Και μάλιστα είδα και στο site σας τα δοσίμετρα που έχετε φτιάξει, ότι είναι εξειδικευμένα να εντοπίζουν συγκεκριμένες ακτινοβολίες το κάθε ένα. Δεν είναι όλα για όλα, έτσι? Ναι, ναι. Υπάρχουν δοσίμετρα τα οποία μπορούν, επειδή τα δοσίμετρά μας έχουν πολλούς ανιχνευτές μέσα. Είναι ένα δοσίμετρο με πολλούς ανιχνευτές εδώ κάτω, στο κάτω του μέρους. Κάθε ανιχνευτής μετράει διαφορετικά είδη. Είναι έτσι φτιαγμένος και δομημένος. Και με αυτόν τον τρόπο, σε ένα μεικτό πεδίο, μπορούμε να μετρήσουμε τα διαφορετικά είδη. Και αυτή ήταν και η μεγάλη καινοτομία. Δεν υπάρχει παγκόσμιο σύστημα που να μπορέσει να μετρήσει όλα τα είδη ακτινοβολίας. Αυτό ήταν ο λόγος που ακόμα και η NASA έρχεται και λέει ότι το δικό σας το δοσίμετρο είναι καλύτερο από το δικό μας. Είναι εντυπωσιακό να τα ακούσω αυτό από το διευθυντή της NASA και να λέει πώς το κατάφερες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.